Την αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού που παρατηρείται στη Λάρισα τις τελευταίες ημέρες, σχολίασε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, ο οποίος φάνηκε εν μέρη καθυστικαστικός για τη νέα παραλλαγή Ω2 λόγω της εικόνας που παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία και κυρίως οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Ενώ βρισκόμαστε σε μια βραδύ αποκλιμάκωση της πανδημίας, τις τελευταίες μέρες έχουμε μια έξαρση από την παραλλαγή Ω2, η οποία μάλιστα χαρακτηρίζεται και από υπερμεταδοτικότητα. Το σύστημα υγείας δεν πιέζεται. Οι βαριές νοσηλίες, οι νοσηλίες σε ΜΕΘ, οι θάνατοι βρίσκονται σχετικά σταθερά χαμηλά. Ελπίζουμε ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρξει μια σχετική κορύφωση και αμέσως μετά μια νέα αποκλιμάκωση. Τόνισε επίσης πως ίσως προκύψουν νέες παραλλαγές το φθινόπωρο με την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης καθώς και τη χρήση μάσκας, ιδιαίτερα σε χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός, να θεωρούνται αναγκαία. Όλα τα μοντέλα μιλούν ότι ενδεχομένως να υπάρξουν και καινούργιες παραλλαγές το φθινόπωρο, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Εμείς οφείλουμε αφενός μεν να αναζωπυρώσουμε τους εμβολιασμούς, να αυξήσουμε την εμβολιαστική κάλυψη η οποία τελευταία άρχισε να φθήνει και να παίρνουμε καθημερινά τα προστατευτικά μέτρα εκείνα τα οποία μας προφυλάσσουν. Μάλιστα, ανέφερε τις ομάδες που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο από τη νέα παραλλαγή Ω2, ενώ ανέφερε πως θα συνεχίσουμε να ζούμε με την πανδημία, καθώς και με τα μέτρα που θα μας προφυλάσσουν. Η βαρύτητα της παραλλαγής Ω2 φαίνεται ότι είναι κυρίως σε ανεμβολίαστους, αλλά και ηλικιωμένους ευάλωτους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και έχουν ένα ή περισσότερα υποκείμενα νοσήματα. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να παίρνουμε τα προστατευτικά και μέτρα όταν έχουμε κρούσμα στην οικογένεια. Βέβαια υπήρξε μια, νομίζω, πολύ γρήγορη, να το πω έτσι, χαλάρωση των μέτρων στη χώρα μας, αλλά νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να ζούμε με την πανδημία και με αυτά τα μέτρα τα οποία θα μας προφυλάσσουν ατομικά.